Γεια σας παιδιά, Pats Game εδώ και σήμερα θα σας κάνω ένα tips and tricks video. Κυρίως για το building και για το πώς να ρασάρετε κάποιο. Αρχικά, πέφτετε για παράδειγμα tilted, εγώ τώρα πέφτω challenge games, δεν βολεύει. Tilted ρε φίλε και πέφτεις ξέρω πάνω σε ένα παμ. Και σε κανονικά σφαίρες, μετά βρίσκεις ένα M16 και μετά ένα καράκι, ένα bolt βασικά. Κάτσε να πάρουμε και λίγες σφαίρες. Να πάρουμε και λίγα materials. Ωραία, και αφού πάρετε τα materials, περιμένετε να πάρουμε σε όλα τα πράγματα materials. Ωραία, αφού πάρετε materials, δηλαδή έχετε μαζέψει λίγα. Δουλεύετε κάποιο εκεί πέρα. Κολλάτε, αστοχείτε, χτίζετε κατευθείαν. Το πιο απλό για να ρεσάτε είναι σκάλα, τείχος, σκάλα, τείχος. Ας πούμε, τώρα εγώ ας πούμε είμαι ο άλλος και έχω χτίσει μόνο αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να σας ρίξω απλά πέρα και πέφτετε. Εκεί. Ή μπορώ ας πούμε με το σνάιπερ να πυροβολήσω μία εκεί πέρα και να πέσετε. Και ξέρω εγώ αν έχετε χτίσει μέχρι εκεί πάνω, μπαμ και θα πεθάνετε. Όταν σας ρίχνει κάποιος, ξέρω εγώ, εσείς ρασάρετε με αυτόν τον τρόπο και σας διαλάει. Ωραία. Εσείς θα χτίσετε μια ράμπα. Εντάξει, αυτά εδώ που έκανα. Απλά θα χτίσετε μια ράμπα εδώ και θα φάτε αρκετό fall damage όσο. Λοιπόν, τι άλλα, α ναι. Μετά, πες ότι είναι φίλο του ρασάρι, τον πολεμάς, λοιπόν. Πες ότι είναι εκεί απέναντι. Κάνεις κανονικά έτσι. Κάνεις όλα αυτά. Φίλα, προσπαθείς να μην... Πέφτεις μία, ξέρω εγώ, και χτίζεις ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Και αυτό πρέπει να συνεχίσεις πριν να το κάνεις, μέχρι να τον σκοτώσεις. Μόνο πολλοί τρόποι να ρασάρεις, το είπαμε αυτό. Πρέπει να κάνεις και γρήγορα, έτσι καλά θα κάνω το παιδί, θα είναι και το καλύτερο. Άρα μην το πείσει κανένα. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι κάνουν οι περισσότεροι. Ξέρω εγώ έχουν ένα HP και κάνουν αυτό ρε παιδί. Ρασάρουν. Ωραία, ρασάρουν. Καλά, εγώ τώρα είμαι λίγο κοιμισμένη. Ρασάρουν. Και χωρίς να έχουν σύν. Εδώ γίνεται η βλακεία. Ακούστε τώρα τι βλακεία κάνουν. Λοιπόν, θες ότι τέλειωσαν ένα battle και έχουν μείνει με ένα HP χωρίς HP. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό ρε φίλε, το μπαίνουν. Ή καλά όχι ένα HP, αν, είσαι, αν δεν είσαι καθόλου ασπία. Αν δεν είσαι καθόλου ασπία, δεν μπαίνεις καθόλου. Δεν μπαίνεις καθόλου. Όσο καλός και αν είσαι, δεν μπαίνεις. Γιατί απλά ο άλλος, ο, τι είναι αυτός, θα το πέσει, θα πας for damage και θα πάει το σπίτι σου. Ή είσαι αυτός πάνω, εσύ ξέρω εγώ, εδώ θα είναι αυτός και θα κάνεις αυτό ρε φίλε. Και ο άλλος απλά θα σε ρίξει ή θα πηδήξεις εσύ που αυτό θα κάνεις, είμαι σίγουρος. Θα πηδήξεις, θα σου κάνει ένα πράγμα και σπίτι σου. Δεν θα ξέρεις καν από πού σου. Σας άρεσε? Και αυτό θα μένετε μέσα. Τώρα, το πώς ρασάρουμε σε κάποιον. Αυτό είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο απλός είναι αυτός. Ωραία. Ο πιο απλός. Λοιπόν, ναι, βασικά δεν υπάρχει πιο απλός, όπως ξέρω. Απλά αυτός πρέπει να είναι ο πιο απλός. Ο δεύτερος τρόπος είναι η άμυνα. Βασικά, όχι η άμυνα. Ο δεύτερος τρόπος για ράση είναι αυτός, φίλε. Όπα. Αλλά αυτό λέω εξάσκηση, δεν το έχω κάνει καθόλου εξάσκηση. Απλά το κάνω γιατί το έχω δει. Περιμένετε να πάρουμε λίγα ακόμα materials. Ωραία. Και μετά, ξέρω εγώ, είναι πιο δύσκολο έτσι να σε πηδήσω. Αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο. Άρα. Λοιπόν, και μετά, ο άλλος τρόπος είναι αυτός. Περιμένετε, να το κάνω πάλι έτσι αυτό. Είναι αυτός. Αυτός εδώ. Που είναι τρία μπλοκ. Και γίνεται έτσι. Ωραία. Και λίγο πιο δύσκολος να διαλυθεί
Είναι αυτός ο κόμπος. Πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω, περιμένει. Δεν το πέτυχα ακόμα. Θα σας το εξηγήσω. Μπορεί, αν το πέτυχα τώρα, θα το πέτυχα. Είναι αυτός. Που χτίζει διπλό τέτοιο. Δεν ξέρω αν το πέτυχα. Είναι, ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι. Παλιά το πετύχει να πει, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Έτσι όπως είναι. Ξέρω, εδώ πέρα χτίζεις το πάτωμα, τέτοιο. Εδώ πέρα βάζεις άλλη μια σκάλα. Και το κάνεις έτσι. Είπαμε στους χώρους να μην μπαίνεις στα μέρη. Γιατί είπαμε να μην βρεις το έτσι. Και λοιπόν, τώρα θα πάμε στα build battles. Λοιπόν, βάζεις τα κουμπιά σας όπως βάλετε. Πυραμίδα, ξέρω εγώ, έτσι. Και πώς αρχίζει ένα build party, εγώ συνήθως έτσι εδώ το αφήνω. Και μετά κάνω και άλλα τέτοια, φορμάω ένα πιθάτο μου και παίρνω άνετα το high ground μετά. Και ξέρω εγώ αν ο άλλος τώρα κάτι θα με κατέβει. Είναι έτσι, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις γρήγορα πυραμίδα προς τα πάνω. Ξέρω εγώ, κάτσε, αν είσαι μάλλον από κάτω, είναι αυτό μάμα. Κάτσε άμα είσαι από κάτω, να βάζεις πυραμίδα και ο άλλος μετά δεν μπορεί να χτίσει και μετά εσύ χτίσεις από πάνω. Και πάμε πίσω στο κάντιο. Εγώ το κάνω χωρίς πυραμίδες και τέτοια αρχή. Όλα παίρνω κατευθείαν το high ground, όπως θα έδειξα. Χτίζω έτσι, κάνω κάτι τέτοια, με το πάτο και όλα αυτά. Και τις ευφύρες παίρνω high ground, πρέπει να σου δείξω. Λοιπόν, αρχίζει το battle, ωραία. Πάει έτσι. Μετά κάνω κάτι τέτοια. Και συνεχίζω έτσι και εγώ. Και αν δω ότι ο άλλος και εγώ έχει κάνει αυτό εδώ με την πυραμίδα και όλα από πάνω. Βάλε άλλη μία εδώ. Τι κάνεις, ξέρω εγώ αν η δικιά σου την πυραμίδα κάνεις αυτό. Αυτό. Και συνεχίζεις εγώ. Αλλά αν είναι του άλλου, ξέρετε εγώ τουλάχιστον τι κάνω. Και αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε εσείς, δεν λέω ότι θα το κάνω. Αλλά βασικά πολλοί το κάνουν. Εδώ πέσει οι πυραμίδες, ξέρετε εγώ τι κάνω. Και είναι ο άλλος που πάνω αυτό. Απλά αλλάζω κατεύθυνση σε βγει και το παίρνω. Πέσει έτσι πάρα πολύ εύκολα high ground, ρε φίλε. Όσες φορές έχω κάνει αυτό το build battle, ή χτίζω ξέρω εγώ ένα εδώ και δεν έχει άλλη σκάλα εδώ. Και παίρνω ξέρω το shotgun και όσο προσπαθεί να το σπάσει, πηδάω πάρα πολύ. Και το στρίβω αν έχει έτσι εδώ, ρε φίλε. Και αν δεν πεθάνει κανένα αυτό. Και αν δεν πεθάνει, ρε φίλε, εντάξει, είναι αθάνατο. Καλά, εξαρτάται αν πετύχεις. Καλά, το σνάιπερ δεν το πετύχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Τα άλλα δύο αρχή πρέπει να το πετύχεις να μην κοιτάω. Λοιπόν, και έτσι φίλε αυτά ήταν τα tips. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Α, είπα πάντα ξέρω εγώ να παίρνετε. Να μην μπαίνετε σε μπάδεξ όταν δεν έχεις σύντρο, φίλε, γιατί αυτό είναι μπλακία. Αυτό να μην το κάνετε. Λοιπόν, όταν αυτό το κάνετε σε εγώ, ρε. Νομίζω θα γίνει πολύ καλύτερη παίκτη. Αν τα κάνετε αυτά που έδειξα καλά. Και επίσης, παιδιά, σας βοήθησε από το βοηθητικό βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Γεια σας, παιδιά, πάλι. Και σήμερα θα δούμε από αυτά τα tips που σας είχα δώσει τι είχα ακολουθήσει. Και αν δεν ακολούθησα κάτι, θα προτιμούσα να μου το πείτε στα comments. Λοιπόν, σας αφήνω να το δείτε τώρα. Επίσης θα το αφήσω έτσι για να βλέπετε πως έχουν μείνει και όλα αυτά. Τώρα αυτό δεν είναι το gameplay, θα το βλέπετε. Δεν τράβαγα βίντεο, δεν τράβαγα τέτοιο κανένα μόνο. Θα μου κατέβασα και θα το βλέπετε εδώ πέρα. Ο άλλος πήρε το φάιτνα, ωραία. Δεν δουλεύει το λέει. Με πάντα χίλια.
σαν άπησα, το φάει να μην ξαπήσω. Εδώ προσπαθώ εγώ από ό,τι βλέπετε να βασικά ή εγώ τον πήρα, δεν είναι παιδιά. Αυτό δεν είναι παιδιά. Όπως βλέπετε, λάθος που έκανε ήταν να κάνει edit το πάτωμα ενώ έβλεπε ότι το στόχευμα. Όπως βλέπετε, αυτός θα πεθάνει. Κατευθείαν χείλ. Τώρα θα σας αποδείξω πως όλα αυτά που σας είπα οδηγούν στη νίκη. Πέρα είναι ένας. Τυχώς πήγα μακριά μου, φίλε. Τώρα δεν έχω καν χρόνο να κάνω χείλ. Είδα πόσο low είμαι. Βλέπετε. Και τώρα νομίζω θα πάω να κάνω loot. Να μαζέψω loot. Να ψάξω για γιατρευτικά γενικά. Όσο ήταν στη λύκη, ευτυχώς που δεν με είδε. Αυτό ήταν με τη γουρούνα. Τώρα θα φτάσουμε για εδώ αυτό. Νομίζω ότι θα έρθει εκεί που είμαστε. Αν δεν ήρθε, ευχαριστώ φίλε μου. Μέσωσες, αλλιώς δεν θα πάρω το win. Εκτός αν ήσουν και εσύ το βιβλίο. Αν δεν βρίσκω και πέρα από όλους και φεύγω. Διαρχόταν και ο σκοκίκλος τώρα. Και αφού βλέπετε έχει γκλιτσάρει αυτό εδώ. Για κάποιο λόγο κόπηκε και ο ήχος. Α, θα πάτε συλλογικά το win. Ο Άσης ήταν στα εργοστάσια ρε φίλε. Αυτός που δεν βγήκε έξω και δεν με είδε, αλλιώς τώρα θα με σκότωνε. Δεν θυμάμαι πριν δύο μέρες έγινε. Ή μία. Νομίζω χθες έγινε. Δεν ξέρω. Αντίο. Του ρίχνω για να μην κάνει χίλ. Τον αγχώσω να μην κάνει χίλ. Από ό,τι βλέπετε δεν πέτυχε. Και έκανε νομίζω χίλ. Ναι, έχει κάνει χίλ. Και είπα από μέσα μου πρέπει να το σκοτώσω πριν να πάω το μέχρι. Και δείτε τι έγινε. Θα κάνω σπόιλ. Τι έγινε, γι' αυτό σας
είπα, χέστε τις πυραμίδες, κάντε το όπως σας το είπα. Είδατε τι έχει. Και δεν τα λέω τυχαία, παιδιά, παίζω εδώ και 1,5 χρόνο από το που βγήκε σχεδόν το φως. Κάτι ξέρω παραπάνω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, κατευθείαν πήρα το Magic, θυμόμουν ότι είχε πέρα ένα Magic και πήγα κατευθείαν να το πάρω. Είδα ότι ήθελε να με σκοτώσει και ότι δεν μπορούσα να το ορμήξω. Και έτσι έψαχνα πώς να ανέβω πάνω σύντομα και πήγα να ψάξω φίλε αν είχα τέτοιο λάθος. Και ευτυχώς το Θεό που είχα, κατάφερα αρφή να μπω στο κύκλο. Μετά προσπάθησα να ανέβω και δεν σας κάνω spoiler γιατί τι έγινε. Έκανε και ένα damage λίγο και τον ακούμπησε. Λοιπόν, βλέπετε το tactical headshot το έχω σε 226 λόγω. Είπα και εγώ ρε φίλε να κάνω άμυνα.